βάθο χωρίς τις αισθήσεις του ανακύστηκε από την θάλασσα στην περιοχή Λίμνη στην πόλη Χρυσοκούς, ένας 77χρονος άντρας, σήμερα γύρω ως άντρας ελληνοκύπριος κάτοικος της περιοχής, βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του στη θαλάσσια περιοχή Λίμνη Διακολύμπη, κοντά στη γνωστή αποβάθρα, όταν έχασε τις αισθήσεις του. Αμέσως συγγενικά του πρόσωπα με τη βοήθεια αστυνομικών που κλείσαν να την ειδωτή να τον επαναφέρουν, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα. Ο άτυχος 77χρονος μεταφέρθηκε. Έχουμε ένα θέμα με τη τηλεφωνική γραμμή, Μάριε. Δεν σ' ακούμε διακεκομένα και δεν μπορούμε να βγάλουμε νόημα. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί μέχρι τώρα η τηλεφωνική μας επικοινωνία. Τώρα με ακούτε καλύτερα? Τώρα ναι. Να αναφέρουμε λοιπόν, Κατερίνα, ότι χωρίς τις ευθύνες του αναθύψηκε από την θάλασσα στην περιοχή Λίμνη, στην πόλη Χρυσοκούς, ένας 77χρονος άντρας σήμερα στις 6 το απόγευμα. Ο άτυχος άντρας, ελληνοκύπριος κάτοικος της περιοχής, βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του στη θαλάσσια περιοχή Λίμνης Διακολύμπη, κοντά στην αποβάθρα, όταν έχασε τις αισθήσεις του. Αμέσως συγγενικά του πρόσωπα με τη βοήθεια αστυνομικών που κλείθηκαν στην περιοχή, προσπάθησαν με απειλητοτή να τον επαναφέρουν, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα. Ο άτυχος 77χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς, όπου επικαθήκον διατρός απλώς διαπίστωσε το θάνατό του. Επί της σωρού του άτυχου 77χρονου θα διενεργηθεί νεκροψία αύριο στις 9 το πρωί από την ιατροδικαστή Ελένη Αντωνίου για να διαφανούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Μάριε. Θα γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες.